Με πολλές συμμετοχές η ποδηλατική ανάβαση τα ηγέτου, η οποία για 12η χρονιά διοργανώνεται στην περιοχή. Σημειώνεται ότι ο αγώνας εντάσσεται στο καλεντάρι της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας. Σήμερα έχουμε τη 12η ανάβαση τα ηγέτου που για 12η συνεχόμενη χρονιά διοργανώνουμε στην πόλη μας. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πούμε ότι έχουμε ένα 30% περισσότερες συμμετοχές από πέρυσι. Είμαστε γύρω στα 93 άτομα σε όλες τις κατηγορίες. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Φροντίζουμε να τον απολαύσουν αυτόν τον αγώνα. Βρισκόμαστε στην Καλαμάτα, στην πλατεία 23 Μαρτίου. Μαζί μας έχουμε έναν εκ των αθλητών, ο οποίος θα αγωνιστεί σήμερα, τον Τάκη Μαρίνο. Είναι από τον ποδηλατοδρόμο Πύργου και θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για την ιστορική και κλασική αυτή ανάβαση τα ηγέτου που φέτος γίνεται για 12η χρονιά. Καλημέρα και από μένα. Είναι ωραίες ευκαιρίες να ανακαλύπτεις νέες αναβάσεις. Παρόλο που μιλάμε για μια ανάβαση η οποία γίνεται πάρα πολλά χρόνια και θυμάμαι τον εαυτό μου από πιο μικρό που ερχόμουν και έτρεχα μαζί με τον προπονητή μου Σάκη Μαντά. Μπορώ να πω ότι είναι ένα υπέροχο μέρος η Καλαμάτα, με πάρα πολύ όμορφα βουνά, θάλασσα, συνδυάζει και θάλασσα. Οπότε πήραμε τη... Ναι, είναι ένας ναι. Πόλος ανάδειξης αυτός ο αγώνας και μια ευκαιρία να προβλεφθεί πέρα από το άθλημα και η ίδια η πόλη. Και για ποδηλατικό τουρισμό μέχρι... Αυτός ο αγώνας είναι αγώνας ομοσπονδίας, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας. Είναι στο καλεντάρι της Ομοσπονδίας και ευελπιστούμε να αρέσει κάθε χρόνο και να μαζεύουμε να έρχονται περισσότεροι αθλητές και περισσότερα σωματεία.